Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Φλιάπας Τζετόι. Κοζάνη, Κύλα, Βατερό, Εάνη. Σούπερ μάρκετ ΕΔΕΜ στην Τελεμαΐδα. Συμφέρει λόγω τιμής. Εδώ το Ντάμπο. Παιχνίδι και στη διασκέδαση. Αριστοτέλη 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. top.pavlasport.gr. Από τη Δυτική Μακεδονία και για όλο τον κόσμο. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Νίκο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, στο Κοζάνη TV Online. Είμαστε σε έναν χώρο φιλικό προς εσένα. Καταρχάς, καλώς σας βρίσκω και εγώ. Καλώς ήρθατε εδώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Δεν είναι απλά ένας φιλικός χώρος για μένα. Είναι ένας χώρος που έχει κάτι, ένα χάρισμα. Σε αυτό το χώρο εδώ και 9 χρόνια εγώ προσωπικά που είμαι στο Δέλτα Σίγμα και συμμετέχω και σε ό,τι κάνει εδώ ο φιλοπρόεδρος, κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Ένας χώρος ευλογημένος. Εμπνεύστηκες από αυτό το χώρο, Νίκο? Πάρα πολλές φορές. Μην ξεχνάτε ότι σε πολλές από τις ταινίες που έχουμε κάνει εδώ, οι χώροι που τις γυρίσαμε είναι χώροι του σπιτιού του φιλοπρόεδρου ή και της γύρω αυλής. Στο καμαράκι εκεί απέναντι έχω κάνει ολόκληρη ταινία. Την ουτοπία σε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων την έκανα μέσα στο σπίτι με όλα τα σκηνικά που έχει το σπίτι, έπιπλα κλπ.
Και βέβαια με την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Και έξω από το φιλοπρόδο και τα στενάκια, δρομάκια. Βέβαια, γύρω, βέβαια. Είναι όλο ένα όμορφο μέρος εδώ. Ο φιλοπρόδος ήταν και ένα κομμάτι που πέραν το ότι σε ενέπνευσε, όπως είπες, σου έδωσε και την ευκαιρία να δείξεις και τις γνώσεις σου για τον κινηματογράφο. Δηλαδή, μέσα στον προγραμματισμό τον καλοκαιρινό και το χειμερινό του φιλοπρόδου, είδαμε ότι είχες αναλάβει εξ ολοκλήρου το κομμάτι των προβολών. Ναι. Από το 9. Κοντεύουμε 8 χρόνια. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία που μου δώσαν εδώ ο σύλλογος, ο Τάσος ο Γκλούμπος δηλαδή, που μου το πρότεινε και τα παιδιά μετά, το ΔΣ. Να κάνουμε αυτές τις προβολές και τις κάναμε εκεί το 9 για πρώτη φορά, γιατί έλειπε κάτι του στυλ του θερινού σινεμά που όλοι νοσταλγούμε, οι παλιότεροι που το ζήσανε κιόλας, γιατί εμείς δεν το ζήσαμε εδώ στην Κοζάνη. Και κάναμε αυτή την απόπειρα τότε και είδαμε ότι έπιασε τόπο, ήρθε κόσμος, έρχεται κόσμος κάθε χρονιά, με ελεύθερη είσοδο, με κάποιο χαρακτήρα έτσι αλληλεγγύης που μαζεύουμε τρόφιμα κλπ. Και πέρα από αυτό, εκτιμώνται και ταινίες που κάποιοι δεν τις ξέρουν καν, κάποιοι τις έχουν ξεχάσει ή δεν μπορούν να τις δουν σήμερα. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Να πάμε λίγο πολύ, έτσι αρκετά χρόνια πίσω. Να πάμε. Που έχει μια έτσι σχέση και με αυτό που θέτεις. Σε θυμάμαι λοιπόν σε ένα τοπικό κανάλι θα κάνεις μια εκπομπή για τον κινηματογράφο. Ήταν επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια και πρωτοπόρα για την εποχή της. Τι σου μένει από εκείνη την εποχή? Καταρχάς, εντάξει, δυσκολεύομαι να πάω τόσο πολύ πίσω. Γενικά δεν πάω πίσω. Αλλά αφού μου το ρωτάς, φίλε Παναγιώτη, θα σου πω ότι από αυτή την περίοδο μου μένει όλος ενθουσιασμός σχετικά με ένα θέμα αυτό του κινηματογράφου, γιατί είμαι συνεφίλ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και η εκπομπή αυτή που μου δώσανε τότε στο τοπικό κανάλι, συγκεκριμένα η κυρία Παπαφιλίππου τότε, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να εκτονωθώ. Πέρα από αυτό, μέσα από εκείνες τις εκπομπές, τώρα πάνε 25 χρόνια πριν, έτσι, πέρασε πολύ καιρό, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μεγάλους ανθρώπους. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, πρώτη και καλύτερη, ήταν η πρώτη συνέντευξη που πήρα όντας αυτό το κανάλι. Ο Αλέξης Δαμιανός, η Άννα Καλουτά, Δίνος Δημόπουλος, Μέρη Χρονοπούλου, ποιος να πρωτοθυμηθείς εκεί. Είχα κάνει καμιά 200 εκπομπές εκεί πέρα. Άρα είπα, αφήσουμε τις κάμερες, ξεκινάει από πολύ μακριά, πολύ πίσω. Πώς σου κόλλησε το μικρόβιο όμως? Γιατί μικρόβιο, ο φωτογράφος είναι μικρόβιο, έτσι. Μικρόβιο με τις κάμερες εγώ δεν είχα ποτέ, για να λέμε και την αλήθεια. Μικρόβιο με την υποκριτική είχα και με το θέατρο, δηλαδή από πολύ μικρό παιδί διάβαζα βιβλία θεατρικά έργα, το έψαχνα γενικώς και όπως και βλέπα πάρα πολύ κινηματογράφο. Αργότερα, όταν μεγάλωσα, ως ανενήλικς, αποφάσισα να πάω σε μια δραματική σχολή, γνωρίζοντας όμως πριν το χώρο και πώς κινείται. Αν γινόμουν ηθοποιός, θα έπρεπε για μένα, το λέω, είναι υποκειμενική, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά ήταν υποκειμενική η άποψη, θα έπρεπε να με έχουν δεχτεί ή στο Εθνικό ή στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος, άντε στο Θέατρο Τέχνης. Δεν θα μπορούσα να κάνω καριέρα ηθοποιών, δεν είχα αυτό το εφόδιο από αυτές τις σχολές, που όπως και να το κάνουμε, δεν θέλω να υποτιμήσω τις υπόλοιπες, προς Θεού, όταν πας σε κάποιον σε μια οντισιόν, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σε πάρει. Εν πάση περιπτώσει, όταν είδα και απόειδα ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτές τις σχολές, αποφάσισα να δώσω σε μια ιδιωτική, στον Γρηγόρη Κωνσταντή Μασαλά, αφού έχοντας κάνει κάποιους μήνες στο εργαστήριο του Βασίλη Διαμαντόπουλου, αλλά το έκανα καθαρά για μένα. Εκεί βέβαια είχα και την μεγάλη χαρά και τύχη να γνωρίσω τον μεγάλο δάσκαλο και μεγάλο θεατράνθρωπο, τον Ιορδάνη τον Μαρίνο, όπου έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα είναι κάτι που το σπούδασες, δεν είναι πολύ γνωστό. Ναι, το σπούδασα, αλλά πριν πολλά χρόνια. Και μετά το ακολούθησα και μόνος μου, όπως και πριν και μετά. Δηλαδή, τη φωνή μου την καλλιεργώ μόνος μου πολλές φορές, ακόμα και σήμερα. Εκφραστικά μέσα, πολλές φορές, έτσι από χόμπι αν θέλεις. Εξασκήσε δηλαδή, με ναι. Και το μικρόβιο της σκηνοθεσίας. Αυτό ποτέ δεν ονειρευόμουν να γίνω σκηνοθέτης. Δεν ονειρευόμουν να γίνω τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί και σε σένα νομίζω, Σωκράτη, ότι δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι του, αυτό του δηλώνω κάτι. Ποτέ μου δεν έχω δηλώσει κάτι και δεν το αποφεύγω. Αν θέλεις, μπορείς να βάλεις τον όρο δημιουργός που είναι γενικότερος. Η σκηνοθεσία ήρθε ίσως και λίγο αναγκαστικά. Όταν πριν από 6 χρόνια είδα ότι μπορώ να
οργανώσω κάτι και σε επίπεδο σκηνοθετικό, είπα γιατί να μην αναλάβω. Πάντως ήθελα να πάω και στη σχολή Σταυράκου όταν ήμουν στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα ήμουν πολλά χρόνια, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει. Υπάρχει ναι. Κάποια σχολή. Βέβαια. Για να έρθουμε λοιπόν σε αυτή την τελευταία σου προσπάθεια, η οποία είναι μια ταινία μεγάλου μήκους καταρχήν. Σε σχέση με τις προηγούμενες, τουλάχιστον αυτό είναι διαφορετικό. Και πόσο διαφορετικό είναι στην ουσία του το πράγμα από μια ταινία μικρού μήκους, μια ταινία μεγάλου μήκους κανονική? Εντελώς διαφορετικό. Η νύχτα με τη μέρα. Μια μικρού μήκους με μια μεγάλου μήκους. Καταρχάς, στη μικρού μήκους έχεις την ευκολία, αν θες, να δώσεις μια πιο μικρή ιστορία και έχεις λιγότερες έγνοιες. Στη μεγάλου μήκους οι έγνοιες μεγαλώνουν, να τα πούμε έτσι απλοϊκά. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Πρέπει από πριν να γνωρίζεις το σενάριό σου και πώς θέλεις να το, πώς θέλεις να το δώσεις, σε τι στάδια, σε τι ρυθμό, πρέπει να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είχα καθίσει και είχα μελετήσει πάρα πολύ αυτό που είχα γράψει, πώς θα το διανύμω σε σκηνές, που είναι ο στάνταρ τρόπος που κάνεις για να γυρίσεις μια ταινία. Αλλά από την άλλη και στα γυρίσματα αλλά και στο μοντάζ είχα το νου μου την οικονομία, τη ροή ας πούμε της ταινίας. Πάντα το είχα σε ένα πίσω μέρος του κεφαλιού μου, τόσο ώστε να μην πλατιάσουμε σε κάποιες σκηνές και απ' την άλλη να μην δώσουμε κάποιες άλλες σκηνές ίσως με τρόπο που ο άλλος μπορεί να μην καταλάβει το νόημα, να μην τις δώσουμε ας πούμε πιο γρήγορα. Είχε δυσκολία, αλλά ήταν και εμπειρία αυτό. Για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για μένα. Και γιατί βοβός κινηματογράφος, γιατί επέλεξες να είναι βοβός? Καταρχάς, έτσι. Ναι, καταρχάς γιατί η ιστορία έτσι όπως την είχα φανταστεί, ως αν βοβή ταινία την είχα φανταστεί. Είμαι λάτρης του βοβού κινηματογράφου, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Είναι γνωστός στους φίλους από χρόνια και μάλιστα με κοροϊδεύουν γι' αυτό, επειδή μου αρέσει ο βοβός κινηματογράφος. Καλοπροαίρετα βέβαια με κοροϊδεύουν. Είχα δει πριν από μερικά χρόνια μια βοβή ταινία, τον Peter Pan του 1924. Η πηγή έμπνευσής μου ήταν αυτή η ταινία που είχε καταπληκτικά εφέ τότε με τα ανθρωπάκια που πετάνε, κανονικούς ανθρώπους τώρα, και να βλέπεις ότι για την εποχή τους αυτά τα πράγματα ήταν πολύ πρωτοποριακά. Όταν σκέφτηκα την ιστορία και όταν έτσι τη δούλεψα, αυτόματα είχα το νου μου σε αυτή την ταινία. Απ' την άλλη είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά και παράλληλα και δυσκολία. Δεν είχαμε ήχο, δεν είχαμε την έγνοια του ήχου. Ο ήχος είναι πολύ δύσκολο πράγμα σε μια ομιλούσα ταινία. Από την άλλη όμως, ο βοβός κινηματογράφος έχει τους δικούς του κωδικούς. Έπρεπε να καθίσω πρώτα να τους αντιληφθώ εγώ και να μπορέσω να τους δώσω και στους άλλους συντελεστές πώς θα έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά. Καλά ήταν όμως. Το budget ήταν μεγάλο. Το budget ήταν μηδενικότατο. Όπως όλων των ταινιών το budget που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και των προηγούμενων ταινιών μικρού μήκους. Και αυτό είναι θελημένο. Έτσι θέλω να γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί εκεί βλέπεις τη σύμπραξη των ανθρώπων που ο καθένας έρχεται και φέρνει ό,τι μπορεί και δίνει ό,τι μπορεί. Από την άλλη, σε πάρα πολλές στιγμές των γυρισμάτων και της πραγμάτωσης των ταινιών αυτών, όπου δεν έχουμε οικονομική δυνατότητα, βάζουμε το μυαλό μας και λειτουργεί. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ καλό. Και μπορεί μέσα από αυτό να βγει κάτι πρωτότυπο και κάτι φρέσκο. Και θέλω να το συνεχίσω έτσι και στα επόμενα πράγματα που έχω σκοπό να κάνω. Όχι πολλά, έχω σκοπό να κάνω κάποια πραγματάκια ακόμα και μετά θα το σταματήσω, να αναλάβουν οι κοινότεροι. Αλλά μας βγήκε σε πολύ καλό αυτή η τακτική. Νίκο, δεν χρειάζεται θράσος να κάνεις μια ταινία με μηδενικό μπάτζερ, με ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά να τη βάλεις να προβάλλεται κανονικά στους κινηματογράφους μέσα στο πρόγραμμα των ταινιών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις? Καταρχάς, η λέξη θράσος είναι κακή. Θα ήθελα να ακούσω τη λέξη θάρρος. Θάρρος. Θράσος γιατί? Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, μπορούμε να εκφραζόμαστε με τον τρόπο μας ελεύθερα, δεν προσβάλαμε την αισθητική και την νοημοσύνη κανενός, δεν επιβαρύναμε κανένα ταμείο κρατικό οτιδήποτε, θέλαμε να φωνάξουμε, να ακουστεί η φωνή μας και αφού το καταφέραμε και βγήκε η ταινία σε ανοιχτή εμπορική προβολή, ποιο το έγκλημα. Βέβαια σε κάποιους δεν άρεσε, αλλά
δεν άρεσε. Χαιρόμαστε που δεν άρεσε. Το μοντέλο που χρησιμοποίησες δεν άρεσε, ας πούμε, κατά τη γνώμη. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν άρεσε ο τρόπος που βγήκε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ζω σε μια ελεύθερη χώρα, αν και ξέρω ότι πλέον τα πράγματα που βγαίνουν προς τα έξω είναι στην ουσία ελεγχόμενα. Απ' την άλλη, όταν βγει κάτι που να ξεφύγει από αυτόν τον έλεγχο, τρώει ένα bullying. Αν καταφέρει και επιβιώσει, έχει καλό. Αν δεν καταφέρει. Σε εσάς συνέβη δηλαδή αυτό? Συνέβη. Είχατε δηλαδή πολλές αρνητικές κριτικές? Πολλές όχι. Ήταν μοιρασμένες οι κριτικές, και θετικές και αρνητικές. Από κεντρικά μέσα δεν ήταν καν κριτικές. Ήταν λάσπη. Από την πρώτη σειρά. Και βγήκανε την ημέρα της πρεμιέρας της ταινίας αυτά τα πράγματα. Κάποιο μέσο μάλιστα μας έριξε αυτή τη λάσπη χωρίς καν να μας έχει αναφέρει από πριν στο πρόγραμμα των ταινιών που επρόκειτο να προβληθούν. Εγώ οφείλω να το αναφέρω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας για μας και για να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Ίσα ίσα αυτό μας ενθαρρύνει. Αφού κεντρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο, αν θέλεις, στο μεταξύ μας, στο κλειστό, στο πιο κλειστό, είναι δικαίωμά τους. Και δικαίωμά μας βέβαια να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Εδώ θα πω και κάτι άλλο. Όταν κάναμε την Ουτοπία, μια φράση που την άκουγα από πολλούς ανθρώπους, που δεν ξέρω αν είναι και αυτοί μέσα σε αυτό που λέγαμε, ποιοι είστε εσείς? Που ξεφυτρώσατε. Ποιοι είστε, υποτιμητικά. Εγώ βέβαια το εκλαμβάνω και λίγο. Σε τοπικό επίπεδο, έτσι. Όχι, όχι σε τοπικό επίπεδο. Αλίμονο. Θα μιλήσουμε μετά για το τοπικό επίπεδο. Που έχω να πω μόνο όμορφα λόγια. Μιλάω για το γενικότερο επίπεδο, γιατί εντάξει, παιδιά, να τα λέμε και ανοιχτά, υπάρχει μια ανθρωποφαγία στην Αθήνα. Σε κάποιους κλάδους, μη σου πω στους περισσότερους πλέον. Η φράση λοιπόν που άκουγα ήταν το ποιοι είστε εσείς. Και εγώ το εκλαμβάνω λίγο ως ένα καμουφλάζ της φράσης «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», αλλά επειδή το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» το έχουμε διακομωδήσει, λένε αυτή τη φράση πλέον. Δηλαδή γυρνάμε στα ίδια και στα ίδια και ανακυκλωνόμαστε στις ίδιες νοοτροπίες. Δεν πειράζει. Ο ελληνικός κινηματογράφος σε τι φάση βρίσκεται, τι εικόνα έχεις λοιπόν? Λοιπόν. Και όλα αυτά πώς λειτουργούν πάνω? Παραδείγματος χάρη, τώρα εσείς ξεκινήσατε μια προσπάθεια. Ο τρόπος με τον οποίο σας αντιμετώπισαν είναι κάτι γενικότερο, δηλαδή όποιος και να ξεκινήσει κάπως έτσι θα δημιουργηστεί. Ναι. Πώς μπορεί να λειτουργήσει επάνω σε ένα νέο καλλιτέχνη, σε ένα νέο σκηνοθέτη, σε ένα νέο ηθοποιό, κατά τη γνώμη σου? Έχει γίνει. Ό,τι έγινε και με εμάς έχει γίνει και με άλλους δημιουργούς και δει από δημιουργούς που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν το θέτω θέμα Αθηναίους, Βόρειους και Νότιους, μην παρεξηγηθώ, αλλά επειδή πρόσφατα έγινε και αυτό και το είδα, έχει συμβεί και με άλλους, δεν είναι μόνο με εμάς. Απλά έτυχε να είμαι ψηλιασμένος, το είχα δει, ήξερα που πάω, ήξερα τι θα συναντήσω, αλλά δεν θα το αφήσω ασχολίαστο, θα το αναφέρω για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Πρέπει, νομίζω, κάθε τι που δεν μας αρέσει πλέον, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα ναδύρ περίεργο και επειδή όλοι λέμε να αλλάξουμε το παλιό, το φθαρμένο, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, οι γνωστές φράσεις που όλοι λέμε καθημερινά, γιατί όταν διαπιστώνουμε κάτι δεν το αναφέρουμε ανοιχτά και ντόμπρα? Και γιατί θα πρέπει κάποιοι, ας πούμε, να συμβιβαστούν με αυτό το οποίο θεωρούν παλιό και φθαρμένο προκειμένου να επιβιώσουν? Γιατί? Δεν παράγονται πολλές ταινίες στην Ελλάδα, Παράγονται αρκετές ταινίες, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους. Τον τελευταίο χρόνο έχω πάει στα φεστιβάλ που έχουν παίξει τις ταινίες μας. Συνηθίζω να πηγαίνω σε αυτά που είναι κοντά, όχι στα μακρινά, εκτός Ελλάδος. Και εκεί βλέπω, δηλαδή, υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει. Γνωρίζω τους νέους δημιουργούς που αύριο θα κάνουν και αυτή την ταινία τους στη μεγάλου μήκους. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αυτό είναι στη δική τους κρίση. Βλέπω νέα παιδιά, έχουν ανησυχίες, θέλουν να εκφραστούν. Μακάρι να βρουν ένα καλύτερο πλαίσιο, να καλυτερέψουν τα πράγματα. Να καθαρίσει λίγο χώρος, να μπει και νέος κόσμος, να μπει και ένας outsider μέσα, να ακουστεί η φωνή του. Θα μας πεις λίγο για την εμπειρία από τα γυρίσματα? Ναι. Περισσότεροι από τους συντελεστές είναι φίλους.
Όχι όλοι. Όχι. Όλοι. Έκανα φίλους με την ηθοποιία, βέβαια. Ο ένας δηλαδή έφερε τον άλλον. Βέβαια, έτσι. Και στις προηγούμενες ταινίες έτσι γινότανε. Έκανε ένα κάλεσμα, ερχόντουσαν κάποια παιδιά που τους γνώριζα, κάποια άλλα που δεν τους γνώριζα, γινόμαστε φίλοι. Και συνεχίζουμε και στην επόμενη ταινία. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Mm. Και αυτό βγάζει μια γνησιότητα που εμένα μου αρέσει. Από το ρεπορτάζ που έκανα, μας έχεις πει ότι 2,5 χρόνια διήρκησε συνολικά. Κοντά 3 τώρα. Κοντά 3 για μένα. Γυρίσματα, μοντάζ, προεργασία. Προεργασία. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια, δεν είναι λίγο διάστημα, είναι μεγάλο διάστημα. Πώς ήταν η επαφή με τους συνεργάτες, με τους συντελεστές? Είναι και 120 στην τελευταία ταινία. Άψογη. Άψογη με όλα τα παιδιά. Δεν έχω να πω κακή κουβέντα. Με την ηθοποιία ειδικά. Δεν έχω να πω κακή κουβέντα για κανένα. Και τα παιδιά που κάναν τη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσαρίδης, ο Φανής ο Ψαχαλίδης, ο Μιχάλης ο Τεμέλκος και ο Σάκης ο Τσίγκανας που μας έκανε τις εναέριες λήψεις, είχα πάντα την αρμονικότερη συνεργασία. Η Ελένη Φασούλα που ήταν και βοηθός σκηνοθέτη έκανε τον ήχο, η Εύη Χλιαρά και ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος με τα ρούχα, η Βασιλεία Ιβακυρτζή και το τμήμα εικαστικών τεχνών εδώ του Πανεπιστημίου που κάνανε, αναλάβανε τα σκηνικά μας. Όλα τα παιδιά ήτανε και βοηθήσανε πάρα πολύ και ακόμα βοηθάνε, δηλαδή αν κάτι χρειαστώ κανείς δεν μου αρνείται τίποτα. Κάποια φωτογραφία ίσως, κάποια κόπια της ταινίας σε αυτή τη μορφή που μπορεί να τη θέλει κάποιο φεστιβάλ, να χτυπήσω ξύλο, μια χαρά όλα. Και μιλάμε για τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, τον ελεύθερο χρόνο, ναι, έγιναν όλα. Στον ελεύθερο χρόνο. Καθαρά δηλαδή είναι εθελοντικό κομμάτι. Εθελοντικό κομμάτι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή και ο εθελοντισμός πλέον έχει λίγο η έννοια σήμερα χαλάσει, το έχω ξαναπεί αυτό και θα το λέω, δεν τους θεωρώ τα παιδιά που ήρθαν εθελοντές. Τους θεωρώ συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Η ταινία που κάναμε ανήκει σε όλους μας, είναι ταινία κοινής έτσι σύμπραξης και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε όλους. Δεν εξαιρούμε κανέναν από τους συντελεστές, από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό κομμάτι. Ποια ταινία ήταν αυτή στη σειρά? Ήταν η πέμπτη. Η πέμπτη σου ταινία. Η πέμπτη κατά σειρά και η πρώτη μεγάλου μήκους. Και πιο αγαπημένη σου είναι αυτή, ας πούμε? Δεν θέλω να ξεχωρίσω. Πώς θα τα ξεχωρίσεις? Έχεις παιδευτεί, έχεις χτυπηθεί για αυτά τα πράγματα. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Όλα αγαπημένα είναι. Όλα κάτι μου δώσανε. Πήρε όμως τα περισσότερα βραβεία στο φεστιβάλ. Πήρε πολλές διακρίσεις. Όπως και το προηγούμενο που είχαμε κάνει, είχε πάρει πολλές διακρίσεις. Αλλά. Η διάκριση τελικά είναι και τι θα σου πει και ο κόσμος που θα έρθει να τη δει. Και τώρα ειδικά με την ουτοπία που παίχτηκε και στην Αθήνα βέβαια. Ακούσαμε όμορφα λόγια από τον κόσμο που ήρθε να μας δει, αλλά ειδικά εδώ στην Κοζάνη, όταν βλέπεις ένα σινεμά Ολύμπιον πόσων θέσεων, στην τεράστια αίθουσα να γεμίζει σχεδόν. Αυτό είναι ένα μεγάλο βραβείο. Πώς να μην το πεις βραβείο αυτό? Ο κόσμος όλος ήταν εκεί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε μετά από μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις για να πούμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία μάλλον είναι πάρα πολλά. Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Χλιάπας Τζετόι. Κοζάνη, Κύλα, Βατερό, Εάνη. Σούπερ μάρκετ ΕΔΕΜ στην Τελεμαΐδα. Συμφέρει. Λόγω τιμής. Ντάμπο. Παιχνίδι και διασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. top.pavlasport.gr. Από τη Δυτική Μακεδονία και για όλο τον κόσμο. top.pavlasport.gr. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης.
ασπρόμαυρη ταινία λοιπόν μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Μηδενικό το budget, που σημαίνει ότι υπήρξαν πολλοί περιορισμοί. Όταν κάνεις μια ταινία με μηδενικό budget, καταλαβαίνεις ότι το μόνο που μπορείς να βρεις μπροστά σου είναι προβλήματα. Και το challenge για μας ήταν να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς που είχαμε. Πιστεύω καταφέραμε με συλλογική δουλειά και επαγγελματισμό που μας διακρίνει να φέρουμε εις πέρα την ιδέα του Νίκου που είχε για την ταινία, και το αποτέλεσμα θα το δείτε. Και φτάσαμε στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, που είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται και παίζεται και στην Κοζάνη για πρώτη φορά. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους όσους συμμετείχαν και το αποτέλεσμα μας κάνει πολύ χαρούμενους. Πήγε καλά στην πορεία της στα διάφορα φεστιβάλ και χαίρομαι που απόψε θα το δει και το κοζανίτικο κοινό. Βασικά είχα μια πρόσκληση από τον Νίκο του Κουρού, με ενθουσίασε η ιδέα του για το σενάριο που μου είχε αναφέρει κτλ. Η δουλειά μου ήταν να κάνω το αέρια βίντεο. Τρέξαμε λίγο, τι κάναμε στις Σιάτιστα τα περισσότερα πλάνα. Τώρα από εκεί και πέρα έχω εντυπώσει ότι έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ για μία ακόμη φορά στην Ουτοπία πλέον, στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Νίκου. Το μακιγιάζ ήταν εξαιρετικό, ήταν εποχής καταρχήν και ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Χαίρομαι πολύ που πήραμε το βραβείο, πήρε βραβείο για το μακιγιάζ, η ταινία του Νίκου. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή προσπάθεια και άξιζε η ταινία να βραβευτεί και για το ανδρικό ρόλο που πήρε ο Νίκος. Ήταν πάρα πολύ ωραία σαν εμπειρία. Καταρχήν ήταν πολύ καλή χημία και με το ΜΑΟ, τα παιδιά, και με την Αιντυρίνου που έπαιζε την Άι την Άστεγη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα και δεν είναι αυτό της πλάκας που είναι όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό. Ήταν μοναδικό. Δεν είχαμε ξαναδεί πώς γυρίζεται μια ταινία, ήταν πρώτη μας φορά και νομίζω ότι και σε επόμενη φάση να μας το ξαναζητήσει θα το ξανακάνουμε με μεγάλη μας χαρά όλοι. Εγώ υποδίωμαι την δημοσιογράφο που λέει τις ειδήσεις και που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι οι τράπεζες είναι η ελπίδα μας. Θα το δείτε και θα δείτε και την εξέλιξή του. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ γεμάτη, παρόλο που συμμετείχα ελάχιστα, που ο φίλος μου ο Νίκος ο Κουρού μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, να μπω εκεί μέσα, να γνωρίσω, να ταξιδέψω μαζί του και ελπίζω να αρέσει σε όλους αυτό το ταξίδι μας. Αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία του Νίκου, παρήχαμε ό,τι ήταν δυνατόν για να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί αυτή η παραγωγή, η οποία όπως γνωρίζετε είναι χωρίς budget, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επισημαίνουμε, γιατί είναι σημαντικό στις μέρες μας, και να αναδειχθεί η σημαντική διάθεση των ανθρώπων που έχουν μεράκι για κάτι, ότι όταν το θέλουμε υλοποιείται κάποια στιγμή και όλοι συμβάλλουν σε αυτό. Έχουμε μια σημαντική συνεισφορά 120 συντελεστών από την Κοζάνη, από την Πτολεμαίδα, από τη Σιάτιστα. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να δώσουν το μεράκι τους, την ευαισθησία τους πάνω στην τέχνη του κινηματογράφου, και έκανε μια προσπάθεια που οφείλουμε να την τιμήσουμε, να τη σεβαστούμε. Με τον Νίκο συναντηθήκαμε σε διπλανά θρανία στο γυμνάσιο. Από νωρίς είχε εκδηλώσει την επιθυμία, διάθεσή του να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Βέβαια, δεν ήταν μια νεανική δήλωση. Έβλεπε στις εκφράσεις, στις κινήσεις, την διάθεσή του, την όρεξή του να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Ο Νίκος μελέτησε τον κινηματογράφο. Για μας ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια κινηματογραφική. Δεν υπήρχε κινηματογραφική απορία που να μην μπορεί να στη λύσει. Λύκειο. Σπουδές, στρατό, δεν ήμασταν μαζί. Συναντιόμασταν όμως κατά διαστήματα, ανταλλάσσαμε τα νέα μας και κάναμε και πολλές συζητήσεις. Κάθε φορά χαιρόμουν και χαίρομαι για την πρόοδο και την εξέλιξή του σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και από την άλλη όμως θαύμαζα
και θαυμάζω το ότι ο Νίκος δεν παρέκλεινε από το αρχικό το όνειρο. Δεν παρέκλεινε από το να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Οπότε, Νίκο, συνέχισε να κάνεις κινηματογράφο, συνέχισε να ονειρεύεσαι, αλλά που και που, όπως έκανες και με την ουτοπία, μοιράσου αυτά τα όνειρα μαζί μας. Νίκο, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το να μας πεις εσύ από πού ξεκίνησες. Δηλαδή, πώς φτάσαμε στην ουτοπία, οι τέσσερις προηγούμενες ταινίες ποιες ήταν? Καταρχάς, πριν απ' όλα να πω ότι αν είχαν ολοκληρωθεί όσα είχα ξεκινήσει, τώρα δεν θα ήταν 5, θα ήταν 10. 10. Ναι. Που πάει να πει ότι κάποια τα ξεκίνησα, αλλά για κάποιους λόγους δεν ολοκληρωθήκανε και κάποια που μπορεί να τα ολοκληρώσαμε δεν θεώρησα σωστό ότι πρέπει να βγούνε. Θα μας αδικούσαν όλους. Έτσι ξεκίνησα, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε το πρώτο εγχείρημα που είχα κάνει το 11-12, που αφού φτάσαμε στο τέλος και επειδή είχε να κάνει με την κρίση και επειδή τα γεγονότα τρέχουν, θεώρησα σωστό για όλους μας να μην το βγάλουμε. Γιατί δεν είχε το μήνυμα που θα θέλαμε. Η πρώτη λοιπόν ολοκληρωμένη ταινία που κάναμε στην ομάδα μας ήταν το Σκοτάδι, το 12, που προβλήθηκε το 13. Μια μικρού μήκους ταινία σχετική με την κρίση και με μια οπτική δική μου λίγο ρομαντική, με κάποιες ποιητικές έτσι παρεμβάσεις κλπ. Η δεύτερη ταινία ήταν ο Φόβος, μια σπρώμαυρη ταινία μικρού μήκους σχετική με το φασισμό, όπου ήταν και η ταινία που, με την οποία κάναμε το άνοιγμα σε διεθνή φεστιβάλ. Έκανε την πρεμιέρα της σε φεστιβάλ της Αλβανίας το Σεπτέμβρη του 2014 και στο Hollywood Week Magazine, μια ταινία σχετική με φασισμό που παίχτηκε στο Hollywood Week Magazine. Επίσης και στο Viewster, σε έναν μεγάλο ιντερνετικό διαγωνισμό που κρατούσε 10 μέρες και είχε κατακτήσει για 2-3 μέρες την πρώτη θέση. Τελικά τερμάτισε στην 11η και σε άλλα φεστιβάλ αυτή. Η τρίτη ήταν το Ευχαριστώ για την Αποδοχή, που αλλάζουμε λίγο θεματολογία, πάμε στο σήμερα και στις σχέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τα μέσα δικτύωσης κλπ. Η οποία παίχτηκε και αυτή σε πάρα πολλά διεθνή φεστιβάλ και αποκόμισε και αυτή αρκετές διακρίσεις και βραβεία. Συνεχίζουμε με το ντοκιμαντέρ «Την Ιδωμένη», που το γυρίσαμε εδώ με το σύλλογο όταν πηγαίναμε στην Ιδωμένη για κάποιο σκοπό, να δώσουμε τρόφιμα όπως γίνονταν τότε με τους αλληλέγγυους πολίτες εδώ της Κοζάνης και όχι μόνο. Μια συγκλονιστική εμπειρία αυτή, για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για την ουτοπία, την πρώτη μας ταινία μεγάλου μήκους. Και τι θα ακολουθήσει, γιατί σίγουρα θα ακολουθήσει κάτι. Είναι πολύ νωρίς για να πω κάτι. Έχω κάτι κατά νου, το προετοιμάζω. Θα είναι, αν καταφέρουμε και το ολοκληρώσουμε, ελπίζω πως ναι και θα βάλω όλα μου τα δυνατά, θα είναι πάλι ένα βήμα μπροστά, κάτι πιο δύσκολο ακόμα, που θα το πω, θα έχει η θεματολογία του το τέρας του φασισμού. Αυτό μπορώ να σας πω μονάχα μέχρι στιγμής. Δυστυχώς επίκαιρο. Και πάντα επίκαιρο και πάντα διαχρονικό και πάντα θα ανακυκλώνεται, δυστυχώς. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το θέμα. Εδώ η τοπική κοινωνία, οι άνθρωποι της, πώς το αντιμετώπισαν την όλη προσπάθειά σας? Σας βοήθησαν, σας ήρθαν εμπόδιο? Τι αποκομίζεις από όλη την εμπειρία αυτή? Δεν έχω σταματήσει να ευχαριστώ κόσμο τα τελευταία χρόνια για την πολύτιμη βοήθειά του. Ειδικά τώρα με την ουτοπία, τι να σας πω, πάρα πολύ συγκινημένος. Αυτές τις μέρες δηλαδή που προβάλλονταν η ταινία στο Ολύμπιο ήμουνα με έναν κόμπο στο λαιμό, για να μην τα μπήξω. Και η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική και τα σχόλια που μας λέγανε και τα συγχαρητήρια που δεν ήταν το τυπικό. Ήταν εναγκαλισμός, δεν ήταν απλά συγχαρητήρια αυτά που ακούγαμε στην πλειοψηφία. Τι να πω για τον κόσμο. Τι να πω. Ό,τι και να πω νομίζω θα το πω πιο κάτω από όσο είναι. Από αυτή την πόλη, από αυτή την περιοχή,
την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία, από τον κόσμο της, θεωρείς πως μπορεί να εμπνευστεί κάποιος? Φυσικά. Είναι μια πόλη που τα πολιτιστικά κινούνται ούτως ή άλλως, και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στη μουσική και στο θέατρο, το Διπεθέα, ας πούμε, και οι ομάδες, οι ερασιτεχνικές ομάδες, και στη συγγραφή υπάρχουν άτομα, και παντού. Υπάρχει αισιοδοξία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή νομίζω ότι κινείται το θέμα εδώ στην Κοζάνη και στην περιοχή γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο Κοζάνη, και στην Πτολεμαϊδα και παντού, ευτυχώς. Είναι ένα πράγμα που μας σώζει από πολλά, από πολλά άλλα δυσάρεστα που ζούμε. Και... Κριτικές είπαμε ότι ήταν μοιρασμένες. Mm. Ας επανέλθουμε λιγάκι σε αυτές. Με ποια έννοια μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι? Οι κριτικές γενικώς έχουν λόγο ύπαρξης καταρχήν για την υπόθεση κινηματογράφος, η τέχνη γενικώς? Παναγιώτη, θα σου πω πώς το εκλαμβάνω εγώ. Ή αν θέλεις, ποια κριτική μπορεί εμένα να με βοηθήσει. Πώς μπορώ εγώ να δεχτώ την κριτική? Ένας σοβαρός άνθρωπος που σέβεται τη θέση του και τιμά τη δουλειά του και θέλει η δουλειά του να, έχει, να είναι παραγωγική και να έχει κάποιο αντίκρισμα, όταν μιλάει για μια δημιουργία, καταρχάς να σέβεται τη δημιουργία. Το πρώτο απ' όλα, να μην εξυπνακίζει στο έργο του άλλου. Πολλοί εξυπνακίζουν με σκοπό να επιβιώσουν και εξυπνακίζουν άσχημα. Δηλαδή, τα λες να επιβιώσουν? Να βρουν τρόπο ύπαρξης. Γράφει ο άλλος μια κριτική και δεν είναι κριτική, είναι επίδειξη του πνεύματός του. Αυτό το πράγμα λέγεται κριτική? Όχι. Εγώ θα σεβαστώ τον κριτικό που θα δει πολύ προσεκτικά το έργο του άλλου. Δεν θα μου πεις, πολλοί έχουν να δουν και πολλά έργα μαζί, πολλές ταινίες μαζί και δεν προλαβαίνουν, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Αλλά ο κριτικός που θα δει, θα παρατηρήσει, θα εντοπίσει τα θετικά και τα αρνητικά, ούτως ώστε να δω εγώ τα αρνητικά που εντοπίζει ένας άλλος άνθρωπος, ένα άλλο μάτι, και να τα λάβω σοβαρά υπόψη. Δεν θέλω να με χαϊδέψει κανένας. Το τονίζω αυτό. Αυτή την κριτική να την εκτιμήσω και να τη σεβαστώ, και να σεβαστώ και τον άνθρωπο που την έγραψε. Το εξυπνακίστικο όμως, παιδιά, νομίζω ότι ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα σε βοηθούσε ακόμα για μια κακοπροαίρετη κριτική ή κλείνεις τα αυτιά σου? Νομίζω δεν βοηθάει κανέναν, και το κυριότερο απ' όλα δεν βοηθάει ακόμα και αυτόν που τη γράφει. Δυσκολεύει τα πράγματα χωρίς κανένα λόγο η κακοπροαίρετη κριτική. Ή αν θέλεις, εξυπηρετεί τις προθέσεις κάποιων. Αυτό που κάποιοι θέλουν να προωθήσουν. Αυτό που μπορεί να του υπαγορεύει το αφεντικό του να προωθήσει. Είναι πολλά. Και όλα αυτά τώρα στην υπόθεση τέχνη πώς λειτουργούν? Ξαναερχόμαστε σε αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό. Είναι ικανό να ευνοχήσει, ας πούμε, π.χ. Είναι ικανό να σταματήσει επειδή κάποιον να προχωρήσει? Είμαι φύση και θέση αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ευνοχήσει κανένα. Πάντα υπήρχαν φωνές. Έχεις εμπειρίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το παιχνίδι γιατί ενδεχομένως... Βέβαια, βέβαια. Πολύ γνωστοί άνθρωποι. Και άνθρωποι από άλλες εποχές, ας πούμε. Διαβάζονται κριτικές όμως. Αν σκεφτώ ότι ένας μεγάλος Έλληνας, θα σου πω έναν μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη που εκτιμώ πάρα πολύ, ο Κώστας ο Μανουσάκης, ο οποίος δεν είναι εν ζωή τώρα, έχει κάνει τρεις ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το σύστημα, και μετά από τρεις θαυμάσιες ταινίες που έδωσαν στον ελληνικό κινηματογράφο μια άλλη έτσι, εικόνα, τον παράτησε το κινηματογράφο, δεν ξανακάνει ταινία. Θεωρείς ότι είναι καθαρά οικονομικό το κίνητρο, δηλαδή? Δεν ξέρω. Ο χώρος είναι βρώμικος γιατί κάποιοι θέλουν να βγάλουν λεφτά ή γιατί φυσικά θέλουν να καθαρίσουν? Φυσικά το οικονομικό κίνητρο δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο, είναι παντού πλέον. Ακόμα και σε έννοιες, ακόμα και σε σημασίες που έχουν χαθεί, παίζουν. Δηλαδή, τι πόσα παίζουν, ας πούμε, στον ορισμό αλληλεγγύη σήμερα? Το έχουμε ψάξει? Να το ψάξουμε, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, το ψάχνω, γι' αυτό το λέω. Γενικά, όλα έχουν ένα οικονομικό κίνητρο. Από κάποιους, όχι από όλους. Υπάρχουν και κινηματογραφιστές που θέλουν να εκφραστούν και εκφράζονται, πέρα από το δεν έχουν οικονομικό κίνητρο, δεν υποκινούνται δηλαδή από κάπου. Υπάρχουν και αλληλέγγυοι που είναι αλληλέγγυοι χωρίς να έχουν οικονομικό κέρδος από αυτό. Για να γίνω πιο σαφής. Το κοινό σου ποιο είναι? Α, δεν ξέρω. ακόμα νωρίς είναι. Δεν... νομίζω, αν κρίνω από το κοινό και στην Αθήνα που ήρθαν να μας δουν και εδώ στην Κοζάνη, έχει να κάνει με όλες τις ηλικίες.
Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Και... στοχεύεις κάποιο ιδιαίτερο όμως? Δηλαδή, όχι, δεν. Όχι. Δουλεύεις σε μια αίθουσα κινηματογράφου που θα έχει από 18 έως 22, 23 ετών νέους ανθρώπους οι οποίοι τη σήμερα ημέρα βλέπουν κινηματογράφο αμερικάνικο με εφέ κλπ. Όχι. Θέλω οι ταινίες να γίνονται κατανοητές από όλους. Δεν θέλω να κάνω καμία διάκριση στο θεατή. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ διάκριση στο θεατή. Ήρθανε και παιδιά στην Ουτοπία, τώρα στο Ολύμπιο, και μάλιστα ήρθαν ενθουσιασμένα στο τέλος. Πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, η επιρροή που μπορεί να έχει το εγχείρημα, το κάθε εγχείρημα, χαίρομαι πάρα πολύ όταν είναι μεγάλη σε νέους ανθρώπους. Αν αυτό που κάνουμε μπορεί να δώσει σε ένα νέο άνθρωπο που θα το δει ένα κίνητρο να ξεκινήσει και αυτός κάτι ανάλογο, ναι, νομίζω ότι έχουμε πετύχει ένα μεγάλο στόχο. Αυτό θα είναι κάτι που θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Τελευταία ακούγεται πολύ έντονα και έχουν γίνει κιόλας και τέτοια εγχειρήματα. Να βλέπουμε πλέον ταινίες γυρισμένες μόνο με κινητά τηλέφωνα. Ναι. Κάποιοι σκηνοθέτες στις συνεντεύξεις τους έχουν πει πως είναι κάτι που δεν επιθυμούν και αλλοιώνει την έννοια του κινηματογράφου. Για σένα τι ισχύει? Δεν είμαι πολύ του να τα βλέπω όλα πάντα με αρνητική ματιά. Μπορεί ένα τέτοιο ταινιάκι να είναι η αρχή για έναν μεγάλο σκηνοθέτη, ούτως ώστε να προχωρήσει βήμα προς βήμα και γι' αυτό να είναι το πρώτο του βήμα, επειδή δεν έχει μέσα. Απ' την άλλη, μπορεί, δεν ξέρω αν αυτό καταστρέψει την αισθητική. Δεν θέλω να το βλέπω έτσι, όχι. Θέλω να το βλέπω σαν κάτι θετικό. Ότι για ένα νέο άνθρωπο θα είναι το ερέθισμα να ξεκινήσει. Εμείς εδώ πώς ξεκινάμε? Από το τίποτα ξεκινάμε. Βέβαια, τεχνολογία βοηθάει, η ψηφιακή τεχνολογία έχει λύσει τα χέρια πολλών ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με το κινηματογράφο. Παλιότερα το φιλμ ήταν πανάκριβο, ήταν δύσκριστο και είναι μια μεγάλη ευκολία για μας. Έχει μια λειτουργία αρνητική στην ποιότητα όμως η σημερινή τεχνολογία ψηφιακή? Δεν φταίει ούτε η τεχνολογία, ούτε η ψηφιακή, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φταίει το πώς θα το χειριστείς εσύ. Νομίζω αν το χειριστείς σωστά, δεν είναι εις βάρος της αισθητικής. Η ποιότητα που είδαμε στο Λίμπιον ήταν καλή. Χαίρομαι. Ήταν καλή, δεν είχε να στερηθεί σε κάτι. Έτσι τουλάχιστον το βλέπαμε. Αφού μας το λέτε εσείς αυτό, άρα ενισχύεται και αυτό που λέω και εγώ, ότι είναι το πώς θα το χειριστείς εσύ το καθετή. Το μέσο, ας πούμε. Μιλάμε όλοι για την τηλεόραση, λέμε τώρα, που επιβάλλει, κάνει ράνι. Πώς τη χειρίζεσαι εσύ, πώς... όλα είναι πώς, στο χέρι το δικό μας, το πώς θα τα χειριστούμε. Δεν κατηγορώ τίποτα. Κάνε μας μια ξωνική τομογραφία του πώς ξεκίνησες, ποια είναι η συνταγή για να ξεκινήσει κάποιος μια ταινία ή εσύ την ουτοπία, ας πούμε. Πώς την έπιασες, από ποιο σημείο ξεκίνησες να λειτουργείς με αυτό το όραμα? Και λοιπόν, το καλείς και τους νέους να κάνουν μια ταινία, να κάνουν... Μακάρι, αυτό το είπα και πριν, να είναι ένας σκοπός μου μεγάλος. Συνταγή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να υπάρχει ειλικρίνεια, να θέλεις να έχεις τη δύναμη να πεις αυτό που θέλεις με ειλικρίνεια και να φροντίζεις να είσαι θετικός και με τους άλλους γύρω σου για να είναι και εκείνοι μαζί σου, ούτως ώστε να δώσουν σε αυτό που κάνετε όλοι μαζί. Να μην υπάρχει αυτή η κακοσενόμενη ανταγωνιστικότητα μεταξύ συνεργατών. Συνταγή όχι, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Να ξέρεις τι θέλεις καταρχάς, να το έχεις μελετήσει πάρα πολύ καλά, προκειμένου να το υποστηρίξεις. Γιατί εμείς για να το φτιάξουμε έτσι όπως το φτιάξαμε, πάει να πει ότι κάπου στηριχτήκαμε σε αυτά τα πράγματα. Δεν βγήκε από το πουθενά αυτό. Σε πολλά πλάνα της ταινίας της Ουτοπίας υπάρχουν αναφορές στο Βόβο Σινεμά. Θέλησα να κάνω αναφορές, πάει να πει το μελέτησα αυτό το πράγμα. Σας είπα και πριν για τη ροή του έργου, φρόντισα να έχει μια συγκεκριμένη ροή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή. Τα καλά αισθήματα, οι καλές προθέσεις και η θετική διάθεση. Αυτό. Νίκο, φαντάζεσαι, μάλλον όχι φαντάζεσαι, είναι λάθος λέξη το φαντάζεσαι. Σχεδιάζεις να κάνεις μια ταινία με ηθοποιούς που ξέρουμε, που βλέπουμε, με καλλιτέχνες. Επαγγελματίες. Ναι. Δεν θέλω να πω περισσότερο όμως. Ναι, αλλά δεν θέλω να σας πω περισσότερα γιατί είναι πολύ πρόωρο ακόμα. Θα είναι όμως άλλου budget. Όχι. Ή θα λειτουργήσουν όπως και οι ερεστέχνες στο θέμα της απολαβής τους, ας πούμε, της οικονομικής. Το ίδιο θα είναι. Θα είναι no budget πάλι. No budget.
ναι. Low budget με ηθοποιούς γνωστούς, ναι. Γιατί όχι. Έχει ενδιαφέρον. Σαφώς. Θα το κάνουν για τον Νίκο δηλαδή. Θα το κάνουν για μια συλλογική δουλειά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Πάντως γίνεται, δεν είναι κάτι που είναι φαντάζει όνειρο, είναι κάτι γίνεται, που είναι ρεαλιστικό. Ναι. Τα τεχνικά μέσα, ας πούμε, αν πολλαπλασιάζονταν, αν γίνονταν ακόμα μεγαλύτερα, θα συνδιέφερε ή δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία? Πώς δεν έχει? Ίσα-ίσα, όταν έχεις περισσότερα τεχνικά μέσα, κάνεις και καλύτερα τη δουλειά σου και πιο εύκολα. Το ζηλεύεις δηλαδή αυτό? Κάποιο... Όχι, δεν ζηλεύω τίποτα. Μ' αρέσει και αυτό που έχω. Αλλά λέω, δεν θα ήταν και άσχημα να είχα και άλλον έναν κάμερμαν, άλλη μια κάμερα, άλλο κάτι επιπλέον. Δηλαδή αυτό που είπε ένας κριτικός. Δεν ζηλεύω τίποτα. Διάβασα από μια κριτική, χρησιμοποίησε τη λέξη χειροποίητος. Ναι, ήταν πολύ... Ή όχι, όχι ήταν πολύ εύστοχο. Έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Χειροποίητα. Αυτό το είπε για κακό όμως. Όπως και να το είπε, εμένα μ' άρεσε. Αυτό είχε αλήθεια αυτό. Άσχετα, δεν ξέρω πώς το είπα, αλλά όντως ήταν χειροποίητα. Τι ψέματα θα λέμε. Έτσι έγινε. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε να πω και να ευχαριστήσω συγκεκριμένα κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν τους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές. Την Πέτρα την Τερζή, τον Χρήστο τον Καρακάση, τον Όντα το Σαρλί, δηλαδή το φεστιβάλ, ας πούμε, του φανταστικού κινηματογράφου, του ψηφιακού κινηματογράφου, το φεστιβάλ Γέφυρες, όλα αυτά δηλαδή που μας δίνουν τη χαρά να μπορούμε να βγάζουμε τα έργα μας προς τα έξω στην Ελλάδα, γιατί να τονίσω ότι στο εξωτερικό δεν έχουμε θέματα τέτοια. Να πω ότι η ουτοπία ήρθε απ' έξω στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα πρώτα. Έκανε μια πορεία σχεδόν ενός χρόνου έξω, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στην Ινδία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, όπου πήραμε και τα βραβεία, και μετά παίχτηκε στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω επίσης τον Βελισάριο τον Κωσιβάκη, που μας έδωσε την ευκαιρία του να διανύμουμε την ταινία μας σε κανονικό σινεμά και σε κανονική εμπορική προβολή. Να πούμε ότι η ταινία μας εξακολουθεί και παίζει στην Αθήνα, στο σινεμά Αλκιονής. Όποιος θέλει και μας ακούσει και θέλει να δει την ταινία μας, μπορεί να επικοινωνήσει με το σινεμά για να μαθαίνει κάθε εβδομάδα τις ώρες προβολής. Και βέβαια δεν έχω παρά να ευχαριστήσω πέρα από τους συνεργάτες και εδώ το κοινό της Κοζάνης που μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Εμείς θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και για τις επόμενες δουλειές σου. Ευχόμαστε να γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη και σε εσάς. Έπιπλα Ευκολίδης. Μοναδικά και προσιτά για όλους. Νικολάου Security Group. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Χλιάπας Τζετόι. Κοζάνη, Κύλα, Βατερό, Εάνια. Σούπερ μάρκετ ΕΔΕΜ στην Τελεμαΐδα. Συμφέρει λόγω τιμής. Ντάμπο. Παιχνίδι και διασκέδαση. Αριστοτέλης 43 στην Κοζάνη. Σας περιμένουμε. top.pavlasport.gr. Από τη Δυτική Μακεδονία και για όλο τον κόσμο. Ωμικρον διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης.